Ελάτε. Έχει το λόγο τώρα ο πρόεδρος του ΜΕΡΑ25, ο κύριος Βαρουφάκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα με την Ιταλία σε καραντίνα. Με την Ιταλία σε καραντίνα, με τον κόσμο μας να ανησυχεί για την υγεία του από τη μία μεριά και από την άλλη για το πώς θα τα βγάλει πέρα δεδομένης της εντυνόμενης ύφεσης. Σήμερα, 10η Μαρτίου, έχουμε υποχρέωση. Δεδομένου μάλιστα ότι συζητάμε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με θέμα την πρόσληψη και τη δημόσια υγεία, να φανούμε αντάξιοι των περιστάσεων, καταθέτοντας προτάσεις πολιτικής ικανές από τη μία μεριά να στηρίξουν πραγματικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας και από την άλλη να επιβραδύνουν, αν όχι να αποσοβήσουν, την αναπόφευκτη νέα επιδείνωση της μόνιμης οικονομικής μας κρίσης. Θα καταθέσω πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει σε αυτά τα δύο επίπεδα. Αλλά πριν καταλήξω εκεί, νομίζω ότι έχει σημασία μια επισκόπηση της διεθνούς και ευρωπαϊκής συγκυρίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα από το 2010-2011, το γνωρίζετε αυτό, στηρίζεται, θεμελιώνεται σε μια φούσκα ιδιωτικού χρέους που έχει παραχθεί από τις κεντρικές τράπεζες επίτηδες για να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως. Αυτή η επίπλαση μεγέθυνση των τελευταίων ετών, το 2020, όπως προειδοποιούσαμε από το περασμένο καλοκαίρι, αν θυμάστε, θα έδινε τη θέση της σε μια νέα ηφαισιακή φάση. Αυτό ήταν προδιαγεγραμμένο. Μπορεί κάποιοι ίσως να θυμόσαστε ότι πότε ήταν η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου σε αυτή την αίθουσα. Σας είχα μιλήσει για την αντιστροφή της καμπύλης επιτοκίων των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που πάντα προδιαγράφει για νέα οικονομική ύφεση. Σε αυτό το πλαίσιο, η πανδημία που προκάλεσε ο κορονοϊός, και είναι πανδημία, έχει εξαπλωθεί σε όλες τις υπήρους, απλά μετέτρεψε ένα σταδιακό ξεφούσκωμα σε ξαφνικό σκάσιμο αυτής της φούσκας, της διεθνούς. Και έτσι επέσπευσε και βάθινε την προδιαγεγραμμένη ύφεση του 2020. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πτώση των χρηματιστηρίων δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και αν ανακάψουν τα χρηματιστήρια μέσα από γενναίες τονωτικές ενέσεις εκ μέρους των κεντρικών τραπεζών, η νέα ύφεση θα είναι σημαντική και θα έχει διάρκεια. Η πρωτοτυπία του ενεξελίξη ηφεσιακού πλήγματος για πρώτη φορά, όσο μπορώ να θυμηθώ, ίσως τα τελευταία 100 χρόνια, πρόκειται για την πρώτη οικονομική ύφεση, η οποία έρχεται μέσα από ένα ταυτόχρονο πλήγμα τόσο στη ζήτηση της παγκόσμιας οικονομίας, όσο και στην προσφορά. Επιτρέψτε μου να το εξηγήσω λίγο αυτό. Η κρίση του 1973, όσοι θυμάστε, ήταν η κρίση της προσφοράς. Η πετρελαϊκή κρίση, η αύξηση του κόστους παραγωγής, χτύπησε την προσφορά της οικονομίας. Η κρίση του 2008 χτύπησε τη μεριά της ζήτησης. Με την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, έπαψαν να ανακυλίονται και να αναχρηματοδοτούνται δημόσια και ιδιωτικά χρέη, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της ζήτησης. Ο κορονοϊός χτυπάει, ανεξάρτητα από τα βιολογικά του αποτελέσματα, χτυπάει ταυτόχρονα τη ζήτηση, κρατώντας τόσο κόσμο στα σπίτια του, και την προσφορά, διακόπτοντας τις αλυσίδες παραγωγής που ξεκινάνε συνήθως από την Κίνα και καταλήγουν στα εργοστάσια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας, της Ολλανδίας. Βασικός μηχανισμός μετάδοσης αυτής της επιδημίας, της οικονομικής επιδημίας, να ξέρετε ότι θα είναι το ιδιωτικό χρέος. Την περασμένη εβδομάδα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που δεν αποτελεί το πιο αγαπημένο μου θεσμό, πρέπει να ομολογήσω, παρόλα αυτά εξέτασε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, σύμφωνα με την οποία προβλέπει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η ύφεση από τον κορονοϊό το 2020 θα είναι τουλάχιστον η μισή σε μέγεθος εκείνης της μεγάλης ύφεσης του 2009. Και ότι μια τέτοια ύφεση, μισή του 2009, μακάρι να μην είναι μεγαλύτερη, θα κοκκινήσει 19 τρισεκατομμύρια δολάρια δανείων. Ξέρετε τι σημαίνει κόκκινα δάνεια. Σημαίνει ότι 19 τρισεκατομμύρια δολάρια δανείων δεν θα εξυπηρετούνται.
Σε δεύτερη φάση, η ύφεση, εφόσον δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα από τις κυβερνήσεις, θα φέρει δημοσιονομική ασφυξία μέσω της μείωσης των δημόσιων εισόδων και της αύξησης των δημοσίων δαπανών. Και ούτω καθεξής. Συνοπτικά, η πανδημία που έφερε ο κορονοϊός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιταχύνει και βαθαίνει μια ήδη προδιαγεγραμμένη για το 2020 ύφεση. Η νομισματική πολιτική είναι ανήμπορη. Μην κοιτάτε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μας βοηθήσει. Τα πυρομαχικά της έχουν εξαντληθεί. Βρίσκεται ήδη στο επιτόκιο στο μείον 0,5%. Ήδη ο κύριος Ντράγκη κληρονόμησε στην κυρία Λαγκάρτ 20 δισεκατομμύρια ευρώ αγορών τίτλων κάθε μήνα. Δεν έχει τις δυνατότητες να κάνει κάτι περισσότερο. Τώρα το παιχνίδι παίζεται από τις κυβερνήσεις. Το ερώτημα είναι αν είναι σε θέση να το κάνουν και αν έχουν τη βούληση να το κάνουν. Κάθε μέρα καθυστέρησης, λήψης προληπτικών δημοσιονομικών μέτρων, τόνωσης των οικονομιών μας. Στην Ευρώπη ολόκληρη αυξάνει το δημοσιονομικό κόστος της αντιμετώπισης αυτής της νέας ύφεσης. Οι έως τώρα αντιδράσεις κυβερνήσεων παγκοσμίως πέφτουν σε τρεις κατηγορίες. Έχουμε τριών ειδών χώρες. Είναι υπεφωτισμένες αντιδράσεις που συνδυάζουν δημοσιονομική επέκταση και νομισματική επέκταση. Θα δώσω τρία παραδείγματα. Σιγκαπούρη. Μέσα την προηγούμενη εβδομάδα ξόδεψαν 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ των κλάδων του τουρισμού, των μεταφορών και των τροφίμων. Αυτό, τηρουμένων των ευρωζωνικών αναλογιών, ξέρετε τι είναι. Είναι το αντίστοιχο με την Ευρωζώνη να είχε εξοδέψει την περασμένη εβδομάδα, να έχει κάνει μια τονωτική ένεση δημοσιονομική στην Ευρωζώνη των 160 δισεκατομμυρίων. Αυτό έκανε η Σιγκαπούρη την περασμένη εβδομάδα. Ταυτόχρονα έκανε και κάτι άλλο. Δήλωσε η κεντρική της τράπεζα ότι θα στηρίξει τις εμπορικές τράπεζες σε περίπτωση που θέλουν να κουρέψουν ιδιωτικά χρέη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιωτών συγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια. Αυτά την περασμένη εβδομάδα. Σιγκαπούρη. Κυβερνήσεις της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας σκέφτονται να μιμηθούν τώρα, θα πάρθει αυτή η απόφαση αύριο ή μεθαύριο και στην Αυστραλία και στην Ιαπωνία, να μιμηθούν το παράδειγμα του Χονγκ Κονγκ της περασμένης εβδομάδας, που ξέρετε τι έκανε το Χονγκ Κονγκ. Έδωσε σε κάθε οικογένεια μερικές χιλιάδες δολάρια μέσα από την εφορία. Μέσα από το αντίστοιχο της ΑΕΔ. Για να τονωθεί η οικονομία. Αυτό το είχε κάνει και η Αυστραλία το 2009. Είναι ο λόγος για τον οποίο η Αυστραλία ήταν η μοναδική χώρα το 2008-2009 που δεν έπεσε σε ύφεση. Αυτή είναι μία ομάδα κρατών. Υπάρχει μία δεύτερη ομάδα κρατών, πιο μεσοβέζικη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η Κεντρική Τράπεζα προέβη σε γενναία μέτρα νομισματικής χαλάρωσης. Στην Αμερική είχαν και τη δυνατότητα να το μειώσουν το επιτόκιο τους από το 1,5% στο 0,5%. Έτσι. Και μιλάνε για δημοσιονομικά μέτρα τα οποία όμως δεν τα έχουν εξαγγείλει ακόμα. Αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία. Και υπάρχει και η τρίτη κατηγορία που περιέχει ένα οικονομικό μπλοκ. Την Ευρωζώνη. Μόνο το Eurogroup, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπορούσε να συγκληθεί σε τηλεδιάσκεψη, το ακούσατε, την περασμένη εβδομάδα, στην οποία να δηλώσουν ομόφωνα ότι η κατάσταση είναι τόσο πολύ σοβαρή που δεν θα κάνουν, λέει, τίποτα. Θα περιμένουν. Θα παρακολουθούν, λέει, βέβαια, αλλά δεν θα κάνουν τίποτα. Αντιμετωπίζουν την κρίση που φέρνει ο κορονοϊός, την οικονομική κρίση που φέρνει ο κορονοϊός, με την ίδια εγκληματική ευθυνοφοβία και παράλυση που αντιμετώπισαν την κρίση του ευρώ από το 2010 και μετά. Διαβάζω τις εξαγγελίες της δικής σας κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ, του Υπουργείου Οικονομικών. Η κυβέρνηση μέχρι τώρα έχει προβεί σε ασήμαντα μέτρα πρόληψης της οικονομικής επιδημίας. Αναστολή πληρωμής ΦΠΑ και φόρων από επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους με εντολή του κράτους. Αυτό είναι το προφανές. Αλλά είναι δημοσιονομικά ασήμαντο. Όσο για τις πρωτοβουλίες που η κυβέρνηση λέει ότι θα πάρει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το ίδιο άνευ δημοσιονομικής σημασίας. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, είναι κακά τα παντάτα. Το Βερολίνο δεν θα κινηθεί. Δεν θα κινηθεί ούτε για τη Γερμανία. Ανακοίνωσαν τονωτική επενδυτική ένεση στη Γερμανία. Καλύτερα να μην την είχαν ανακοινώσει. Τη τάξη του 0,01%. Το γνωρίζετε αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά πρόκειται περί ξεκάθαρης κοροϊδίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως είπα προηγουμένως, δεν έχει τη δυνατότητα δεν έχει τα εργαλεία. Έχει ξεμείνει από πυρομαχικά. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι ενώ η Fed, η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, μειώνει το επιτόκιο κατά 1%, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι σε παράλυση. Τι σημαίνει αυτό?
ότι αυξάνεται η ισοτιμία του ευρώ απέναντι στο δολάριο. Άλλο ένα πλήγμα για τον τουρισμό μας. Άλλο ένα πλήγμα συνολικά για την Ευρωζώνη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή χρόνος δεν υπάρχει, επιτρέψτε μου άμεση τεκμηριωμένη πρόταση πρόληψης της οικονομικής επιδημίας και στήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Υπουργείου σας, κύριε Υπουργέ, από αυτό το βήμα. Προτείνουμε σήμερα, με αίσθηση ευθύνης, 7+1 μέτρα, τα οποία θα πρέπει να τα νομοθετήσετε σήμερα, ανεξάρτητα από κομματικές, ιδεολογικές διαφορές ημών με εσάς και ημών με ύψιλον με εμάς. Πρώτο μέτρο. Να προβείτε στην άμεση πρόσληψη 7.000 γιατρών και νοσοκόμων στο ΕΣΥ, δημοσιονομικό κόστος 220 εκατομμύρια, προμήθεια, γενναία προμήθεια ιατροφαρμακευτικού υλικού 100 εκατομμύρια και δομικές υποδομές υγείας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού 200 εκατομμύρια. Να σας θυμίσω, είμαι σίγουρος ότι το έχετε ακούσει, το έχετε διαβάσει, το ξέρετε, ότι στην Κίνα έχουν λειτουργήσει ιδιαίτερα αποτελεσματικά τα λιώμενα νοσοκομεία έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένες περιοχές. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος αυτών που ανέφερα είναι 520 εκατομμύρια. Τέτοιες στιγμές, θα αναφερθώ και κάτι που είπε ο συνάδελφος πριν, κύριοι συνάδελφοι, διαπιστώνουμε το μεγαλείο του δημόσιου εθνικού συστήματος υγείας και διαπιστώνουμε πόσο ακριβώς άχρηστος και αναποτελεσματικός είναι ο ιδιωτικός τομέας υγείας. Ελπίζω αυτή η διαπίστωση, που σίγουρα κάνετε κι εσείς, να σας βοηθήσει να συνέλθετε από την ιδιωτικομανία και να ενισχύσετε το ΕΣΥ χωρίς ΔΙΤ, χωρίς κρυφές ιδιωτικοποίηση εκ των έσω, αλλά με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, το οποίο ο ιδιωτικός τομέας όχι μόνο δεν εξυπηρετεί, αλλά συστηματικά υπονομεύει. Δεύτερο μέτρο. Είναι κάτι πολύ μικρό, αλλά έχει σημασία, εσείς που είστε γιατροί, όσοι από εσάς είστε γιατροί, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Στην Κίνα απαγόρευσαν σε συγκεκριμένες περιοχές τη χρήση μετρητών, λόγω της μεταδοτικότητας που έχουν όσο αφορά βακτήρια ιούς. Μέτρα λοιπόν για μείωση χρήση μετρητών στις αλλαγές, κατά το πρότυπο της Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας και την υποκατάστασή τους από πληρωμές με πλαστικό χρήμα, χρεωστικές κάρτες, διαδίκτυο. Δημοσιονομικό κόστος πολύ μικρό, αλλά θα αφήσει και μια υποδομή 10 εκατομμύρια ευρώ. Μέτρο τρίτο. Κατάργηση της προπληρωμής φόρου από το 95% στο 0% για το 95% των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα όλων των προσωπικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων με κέρδη μικρότερα των 120.000 ευρώ. Δημοσιονομικό κόστος 510 εκατομμύρια. Μέτρο τέταρτο. Ακύρωση αναστολή φορολόγησης τουριστικών επιχειρήσεων που αποδεδειγμένα επλήγησαν ή θα πληγούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και της άνοιξης από μαζικές ακυρώσεις κατά το 2020. Δημοσιονομικό κόστος 800 εκατομμύρια. Πέμπτο μέτρο. Έκπτωση 50% στο ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου και των παραμεθόριων περιοχών με εξαίρεση τα νησιά μεγάλων αντικειμενικών αξιών, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο δηλαδή. Ένα δημοσιονομικό κόστος της τάξης των 300 εκατομμυρίων. Μέτρο έκτο. Ενίσχυση 200.000 ευάλωτων νοικοκυριών με προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες για ποσά 300 ευρώ μηνιαίως για 12 μήνες. Κάτι αντίστοιχο που είχαμε κάνει το 2015. Δημοσιονομικό κόστος 720 εκατομμύρια ευρώ. Μέτρο 7. Πρόγραμμα μονιμοποίησης αναπληρωτών καθηγητών και δημιουργίας δομών τηλεδιασκέψεων για τα σχολεία. Αυτό θα αφήσει μια υποδομή στα σχολεία και θα δώσει και δυνατότητα στα σχολεία τα οποία αναγκαστικά κλείνουν να συνεχίσουν να λειτουργούν εξ αποστάσεως. Συνολικό δημοσιονομικό κόστος 210 εκατομμύρια. Και τέλος, επειδή μίλησα για 7+1, ποιο είναι το συνένα, αύξηση λοιπόν δημοσίων επενδύσεων κατά 530 εκατομμύρια. Αθρηστικά, το κόστος των 7+1 μέτρων, στα οποία μόλις αναφέρθηκα, ισούται με 3,6 δις ή το 2% του ΑΕΠ. Ποσό που θα μειώσει το πρωτογενές πλεόνασμα από το 3,5% σε αυτό που θα έπρεπε να είναι το 1,5%. Και μια σημείωση για τους οικονομολόγους μεταξύ μας. Το πραγματικό συνολικό δημοσιονομικό κόστος θα είναι πολύ λιγότερο από 3,6 δις, δεδομένου του πολλαπλασιαστικού αντίκτυπου των 7+1 μέτρων, δηλαδή την αύξηση του ΑΕΠ
και των φόρων ή τουλάχιστον την επιβράδυση της ύφεσης που θα φέρει η εφαρμογή αυτών των 7-1 μέτρων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Τρόικα θα βάλει τις φωνές επικαλούμενη την επιβάρυνση του δημόσιου χρέους. Πρόκειται για πολιτικά και ιδεολογικά υποκινούμενη κριτική που αντανακλά το φανατισμό τους χωρίς καμία βάση στην οικονομική επιστήμη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδίως της συμπολίτευσης, είναι πολύ εύκολο να αποδειχθεί ότι η μείωση του στόχου του πρωτογενούς από το 3,5% στο 1,5% δεν θα αυξήσει το ποσοτό χρέος ως προς το ΑΕΠ. Ότι αν εφαρμοστούν τα 7-1 μέτρα που προτείνω, αρκεί ένας ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ γύρω στο 1,8% για να συνεχίσει να μειώνεται το ποσοστό δημόσιου χρέους. Ένας ρυθμός μεγέθυνσης πολύ πιο εφικτός εάν αυτά τα 3,6 δισεκατομμύρια διαχυθούν στην οικονομία υπό τη μορφή επένδυσης στην υγεία και σε άλλους νευραγγελικούς τομείς από ότι αν δεν το κάνουμε. Για να βοηθήσω τους συναδέλφους που δεν είναι οικονομολόγοι να ελέγξουν αυτό τον ισχυρισμό, αυτό τον υπολογισμό. Απλά να σας θυμίσω ότι η αναγκαία και ικανή συνθήκη για να μειώνεται το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι ένα πρωτογενές πλεόνασμα κατά τη μεγαλύτερο από τη διαφορά μεταξύ του μέσου σταθμικού επιτοκίου αποπληρωμής του χρέους και του ρυθμού αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ επί το ποσοστό χρέους. Με άλλα λόγια, με το ποσοστό χρέος μας να είναι στο 181%, ένα μέσο σταθμικό επιτόκιο που αυτή τη στιγμή είναι 2,6%, αρκεί για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% χωρίς αύξηση του δημόσιου χρέους, ένας ρυθμός ανάπτυξης λίγο περισσότερο από το 1,77%. Χωρίς αυτά τα 7-1 μέτρα θα υπάρχει ύφεση, δεν θα υπάρχει ανάπτυξη καμία. Μόνη ελπίδα πρόληψης τόσο στον χώρο της υγείας όσο και στον χώρο της οικονομίας είναι αυτά τα 7-1 μέτρα. Άρα, τα 7-1 μέτρα είναι προαπαιτούμενα για την αντιμετώπιση όχι μόνο της πανδημίας όσο και για τις καταστροφικές οικονομικές επιπτώσεις της. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως και στο ιατρικό σκέλος μιας επιδημίας, η πρόληψη και η όσο το δυνατόν πιο γρήγορη αντιμετώπιση είναι εκ των όνου κάνευ, έτσι και στην οικονομία. Κάθε μέρα που καθυστερείτε την επιβολή οικονομικών μέτρων στήριξης, ο τελικός λογαριασμός αυξάνεται και το κόστος για την αποσόβηση κάθε μίας μονάδας ύφεσης μεγαλώνει εκθετικά. Γι' αυτό η κυβέρνηση δεν δικαιούται να περιμένει. Πριν την πανδημία, από τότε που εκλεγήκατε, σωστά λέγατε, πριν το προσφυγικό, ότι στόχος σας είναι η μείωση του πρωτογενούς από το 3,5% στο 1,5%. Έως τώρα, τι λέγατε, ότι το ΑΕΠ ανακάμπτει έτσι κι αλλιώς και αυτό μας δίνει χρόνο να πείσουμε τους εταίρους μας στο Eurogroup. Κυρίες και κύριοι συμπολίτευση, αυτό το άλοθη τελείωσε. Αντιμετωπίζετε μια κατάρρευση του ΑΕΠ αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει χρόνος για να πιστεί το ανάλγητο, αναξιόπιστο και πλήρως ανεπαρκές Eurogroup. Αν όχι τώρα, πότε θα μειώσετε το πρωτογενές πλεόνασμα? Δεν δικαιούστε, κυρίες και κύριοι της πολίτευσης, να περιμένετε να σας δοθεί το πράσινο φως από το Eurogroup. Το Eurogroup έχει πάψει από πολύ καιρό, ίσως εξ αρχής, να λειτουργεί. Πόσο μάλιστα να λειτουργεί υπέρ των πολλών. Η μονομερής νομοθέτηση από αυτό εδώ το κοινοβούλιο, το 7-1 μέτρων που μόλις κατέθεσα, αποτελεί μονόδρομο. Δημοσιονομικό, οικονομικό, υγειονομικό, πολιτικό και ηθικό μονόδρομο. Η συνέχιση της υποταγής στο Διευθυντήριο της Τρόικας αποτελεί ρήξη με το συμφέρον τόσο των Ελλήνων πολιτών όσο και των Ευρωπαίων πολιτών. Σας θυμίζω, η νομοθέτηση αυτών των 7-1 μέτρων δεν απαιτεί δανεικά. Τα 3,6 δισεκατομμύρια είναι δικά μας χρήματα. Είναι χρήματα των πολιτών. Πρόκειται για μια επένδυση στην πραγματική θωράκιση της οικονομίας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο μέτρο των δυνατοτήτων της χώρας μας και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη διεθνή πρακτική, αφήνοντας μάλιστα και ένα ουκ ευκαταφρόνητο πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 1,5%. Γι' αυτό πρέπει να γίνει μονομερός η νομοθέτηση, χωρίς καμία διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Έτσι κι αλλιώς εσείς δεν ισχυρίζεστε ότι δεν είμαστε πλέον στα μνημόνια και δεν υπάρχει Τρόικα. Γιατί διστάζετε να το κάνετε όταν ολόκληρη η Γαλλία έχει πρωτογενές έλλειμμα το οποίο θα το μεγαλώσει τώρα? Όταν η Ιταλία, δεν ξέρω, το προσέξετε, τελική κυβέρνηση, μονομερός, χωρίς να το περάσει από το Eurogroup, χωρίς να το περάσει από το ECOFIN,
ανακοίνωσε χτες ο Ιταλός Πρωθυπουργός το νοτική δημοσιονομική ένεση 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Εσείς πού είστε? Πού είναι ο πατριωτισμός σας, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας? Τον αφήνετε έξω από την πόρτα το Eurogroup? Πού είναι η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οποία κοκορεύεστε? Εξαντλείτε στο χειροκρότημα όταν σας βάζουν να βάζετε τα ένσωλα παιδιά μας να κάνουν τη βρώμικη δουλειά του κυρίου Κούρτς και της κυρίας Μέρκελ στα σύνορα με την Τουρκία? Και εξαφανίζεται αυτή η αλληλεγγύη όταν πρόκειται να μας αφήσουν να χρησιμοποιήσουν τα δικά μας χρήματα για να θωρακίσουμε τα δικά μας νοσοκομεία, τη δική μας κοινωνία, τη δική μας οικονομία. Η κυρία Μέρκελ διάβασε σήμερα, στην καθημερινή διάβασε, δήλωσε, λέει, ότι στηρίζει την Ελλάδα. Αλληλεγγύη, λέει, με την Ελλάδα. Δεν θέλουμε άλλο στήριξη. Δεν θέλουμε αλληλεγγύη. Θέλουμε, κυρία Μέρκελ, να μας αφήσεις τα χρήματα του ελληνικού λαού να χρησιμοποιηθούν ως επένδυση για τη θωράκιση τόσο υγειονομικά όσο και κοινωνικο-οικονομικά. Να μας αφήσετε τα δικά μας χρήματα να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα επενδύσουμε στα νοσοκομεία μας, στα σχολιά μας, στην υποστήριξη των μικρομεσαίων, στον τουρισμό μας. Καλό λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, από αυτό το βήμα, την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, να νομοθετήσουν άμεσα αυτά τα μετριοπαθή, ορθολογικά, απολύτως απαραίτητα, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή μέτρα. Μονομερώς, χωρίς καμία διαπραγμάτευση. Οτιδήποτε άλλο, κυρίες και κύριοι συμπολίτευσης, θα μείνει στην ιστορία ως παράβαση εθνικού καθήκοντος λόγω των εντολών της Τρόικας. Μια Τρόικας που εσείς λέτε δεν υπάρχει πια. Και μην ξεχνάτε, τα 7 συν 1 μέτρα που σας προτείνουμε θα δώσουν στους δικούς σας υπουργούς τα εργαλεία ανακούφισης και πρόληψης των συμπτωμάτων μιας πανδημίας, που αν και ευτυχώς από ιατρικής πλευράς είναι προς το παρόν ήπια, και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, να παραμείνει έτσι, πλήττει αδίστακτα την οικονομία μιας ήδη γονατισμένης χώρας. Χρησιμοποιήστε αυτά τα εργαλεία τώρα. Ευχαριστώ.